Μετά την κάθε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μετά στο Προεδρικό Μέγαρο με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο δεν υπάρχει η Βέρα στο αριστερό του κέρι. Τι δει. Και ο κόσμος διερωτάται. Χάθηκε η Βέρα. Όχι. Μήπως το κρύβει. Όχι. Λοιπόν, βάλτε το βίντεο να δείτε το έχει κάνει στο παρελθόν ο Μπαράκ Ομπάμα όταν χαιρετά πολύ κόσμο και φοβάται μην του κλέψουν τη Βέρα. Όχι, μην το κλέψουν, παιδί μου. Με το αριστερό του κέρι. Όχι. Βάλε εδώ, κοιτάξτε μία μαεστρική κίνηση πώς τη βάζει στην τσέπη. Φράς. Όχι ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Το παιδί είναι ο Κάινι Εγκουέστρε. Εσύ που το είδες αυτό, δεν το είδα το πρωί στο Happy Day, δεν το παίξαμε. Και το Happy Day είδα, αλλά βρίσκουμε και το παραπάνω. Ψάχνει να βρει και αυτός μαεστρικές κινήσεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί... Δεν βγαίνει τόσο εύκολα ρε παιδιά. Εμένα θέλει τρεις μέρες να βγει αυτό. Γιατί βγάζει τη Βέρα... Μήπως του έχει φίξει κανείς τα δάχτυλα πολύ έντονα, δεν σου έχει τύχει, άνθρωπος, σε χαιρετήσει. Εγώ με έχει χαιρετήσει, είσαμε 5-6 φορές άντρας, τυχαία κάθε φορά, ο οποίος βάζει τόση δύναμη, λες και θέλει να μου δείξει πόσο δυνατό. Και εγώ ξέρω. Μου σπάσαν τα δάχτυλα και να έχει και τη Βέρα, που πονάς πολύ. Ναι, μόνο που στην Ελλάδα τη φοράνε στο δεξί. Οι Αμερικάνοι τη φοράνε στο αριστερό τη Βέρα. Ωραία. Ο άνθρωπος αυτός χαιρετάει τον κόσμο το δεξί. Γιατί έβγαλε τη Βέρα από το αριστερό και την έβαλε στο δεξί. Μήπως την έβγαλε το αριστερό και την έβαλε στο δεξί. Όχι, την έβαλε τσέπη. Θοδωρή, ξέρεις τι κάνει. Χαιρετάει και με τα δύο χέρια.